Ανδρέα. Καλησπερίζουμε τον κύριο Ανδρέα Γιαννόπουλο, τον πρόεδρο της ΓΕΗ. Καλώς ήλθατε. Καλησπέρα σας και στους θεατές σας. Να είστε καλά. Και ο κύριος Γιώργος Μενδρινός είναι ο προπονητής της ομάδας νεανίδων της ΓΕΗ. Καλησπέρα. Να πούμε, Νικολέτα, στον κόσμο ότι η ομάδα της ΓΕΗ μέσα στις επόμενες ημέρες ρίχνεται στη μάχη, κυρίες και κύριοι, του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, προημιτελική φάση, τόσο σε επίπεδο νεανίδων, όσο και σε επίπεδο Κρήτη και σε επίπεδο εφήβων, καθώς κατέκτησαν το πρωτάθλημα Κρήτης, οπότε μας εκπροσωπούν στη συνέχεια του θεσμού. Yeah. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από αυτό. Κύριε Γιαννόπουλε, στη μάχη πραγματικά της προημιτελικής φάσης, μία πρόκληση και για τους έφηβους και για τις νεάνιδες. Καταρχήν, εντάξει, δεν θα το δούμε ως μάχη, είναι αθλητικοί αγώνες. Εντός εισαγωγικών. Οι αθλητικοί αγώνες είναι πάντα για χαρά, για ευεξία και βεβαίως είναι μια πρόκληση, βέβαια. Να κάνω μια μικρή παρένθεση. Θέλοντας να μιλήσω για τον κρητικό αθλητισμό, νομίζω ότι όλοι πρέπει να σταθούμε στο πλευρό του όφη αυτές τις μέρες, γιατί παρόμοιες περιπτώσεις σε άλλες περιοχές της Ελλάδος μάλλον θα χαϊδευόντουσαν και όχι θα τιμωρώντουσαν. Έτσι. Αλλά πάμε παρακάτω λοιπόν, ας γυρίσουμε στα δικά μας. Καταφέραμε φέτος να κατακτήσουμε και τα πρωταθλήματα και των εφήβων και των νεανίδων. Η έφηβη ήταν μια συνήθεια τα τελευταία 5-6 χρόνια, είχαμε πάρει τα 4 τελευταία. Οι νεάνιδες είχαν να πάρουν πρωτάθλημα νεανίδων από το μακρινό 1990-91, δηλαδή είναι μια, μεγάλη ιστορία. Δεν είχαμε καταφέρει να έχουμε επιτυχίες σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία. Φέτος τα καταφέραμε. Και τώρα αναχωρούν οι ομάδες μας, σήμερα οι νεάνιδες, αύριο οι έφηβοι, που θα δώσουν στις περιοχές της Αθήνας, στο Μαρκόπουλο οι νεάνιδες και στο Μήλωνα, στη Νέα Σμύρνη, οι έφηβοι, τους αντίστοιχους αγώνες με ομάδες από την Νότια Ελλάδα. Πολύ καλές ομάδες, ομάδες με εμπειρίες, ομάδες από πρωταθλήματα μεγάλα, βαριά πρωταθλήματα, με αθλήτριες και αθλητές υψηλού επίπεδου. Και θα πάνε και τα δικά μας τα παιδιά να δώσουν τη δικιά τους συμμετοχή και βεβαίως, γιατί όχι, να μην χαρίσουμε και άλλη μία επιτυχία στην Κρήτη, που δεν νομίζω ότι έχει να ζηλέψει πολλά πράγματα. Τα τελευταία χρόνια στο βόλιο έχουν γίνει τεράστια άλματα στην Κρήτη. Πραγματικά. Υπάρχουν ομάδες σε εθνικές κατηγορίες, υπάρχουν παίχτες που έχουν έρθει σε ομάδες για να ενισχύσουν τις κρητικές ομάδες και αυτή τη στιγμή αγωνίζονται σε κρητικές ομάδες. Έχουμε επιτυχίες αθλητών και αθλητριών σε κλήσεις σε εθνικές ομάδες. Άρα λοιπόν, γιατί όχι να πάμε και εμείς να δείξουμε τα δικά μας δόντια στο Πανελλήνιο. Σωστά, δεν είναι τυχαίο άλλωστε που οι έφηβοι πέρσι ήταν δευτεραθλητές, φτάσανε στον τελικό. Οπότε σίγουρα η ομάδα των εφήβων έχει τα διαπιστευτήρια να διεκδικήσει κάτι καλό και φέτος. Η ομάδα των εφήβων πέρσι στο παιδικό, γιατί ανεβαίνουν ηλικία, πράγματι είχε έρθει δεύτερη στο Πανελλήνιο. Είναι μια πολύ δεμένη ομάδα, είναι παιδιά που τα θυμόμαστε. Να είναι σε εμάς από τότε που περνάγαν κάτω από το φιλέ χωρίς να σκύβουν, ήταν τόσο μικρά. Και εκεί είναι και ακριβώς και το μυστικό τους, ότι είναι μαζί από τότε. Είναι παιδιά που ζουν ο ένας για τον άλλον. Περνάνε καλά, είναι ευτυχισμένοι. Είναι μια παρέα. Η φωτογραφία είναι χαρακτηριστική. Η φωτογραφία αυτή είναι χαρακτηριστική. Άμα δείτε και το σύνθημα στην μπλούζα, είναι αυτό. Είναι αυτό. Έχουμε μια φορά, μια παρέα. Έχουμε ένα έθιμο στην ομάδα κάθε φορά που κατακτούμε ένα τίτλο να έχουμε ένα σλόγγαν. Και αυτή η ομάδα έχει αυτό το σλόγγαν, μια φορά μια παρέα. Μια παρέα πήρε το πρωτάθλημα και είναι έτοιμη για όλα, και Νικολέτα. Νομίζω ότι ήδη μας έχουν πει και το μυστικό της επιτυχίας. Νομίζω ότι και ο κόουτς θα συμφωνήσει. Κοιτάξτε, για τα κορίτσια, γιατί εγώ εκεί είμαι προπονητής, στις γυναίκες, στις νεάνιδες και στις κορασίδες. Το μυστικό της επιτυχίας είναι η δουλειά. Πολλές ώρες αφιερώνουν τα παιδιά καθημερινά στο γήπεδο. Θα σας πω ότι εβδομαδιαία δουλεύουν όλες τις μέρες εκτός από Δευτέρα. Κάθε Δευτέρα έχουν ρεπό για να ξεκουράζονται. Το θέμα είναι το ότι εγώ που ήρθα φέτος στην ομάδα της ΓΕΗ ως προπονητής, βρήκα αθλήτριες οι οποίες είχαν ήδη την αθλητική νοοτροπία. Δεν είναι μόνο καλά παιδιά, είναι καλές αθλήτριες. Οπότε ένα γόνιμο έδαφος για να δουλέψεις και να βγάλεις το κάτι παραπάνω. Δεν είναι τυχαίο, θα σας πω, ότι ενώ είναι παιδιά που ηλικιακά ανήκουν στις κορασίδες και στις πανκορασίδες, είναι γεννημένα το 2002, 2003 και 2004, κατόρθωσαν να πάρουν το πρωτάθλημα των νεανίδων, που ηλικιακά είναι 2 χρόνια μεγαλύτερες από αυτές. Πολλά αυτό, νομίζω. Οπότε έτσι, καταλαβαίνετε ότι σε αυτή την ηλικία, τα 2 χρόνια είναι πολύ μεγάλη διαφορά,
Αλλά παρόλα αυτά, το ότι εφόσον μπόρεσαν και ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις αυτού του πρωταθλήματος, στο πρωτάθλημα των γυναικών συμμετέχουν ακριβώς τα ίδια παιδιά και βρίσκονται στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος στις γυναίκες. Νομίζω ότι δείχνει και το τι δουλειά είχε προηγηθεί, γιατί είναι πολύ μεγάλο πράγμα αυτό να βρεις αθλητές οι οποίοι να μπορούν να αντέξουν και να μπορούν να συνεχίσουν αυτό που κάνανε με περισσότερες απαιτήσεις. Νομίζω ότι το μέλλον τους ανήκει. Είναι ακριβώς έτσι. Οπότε τώρα υπάρχουν μπροστά οι αγώνες στην Αθήνα, προημιτελική φάση λοιπόν των νεανίδων, των κορασίδων ουσιαστικά, που πηγαίνουν στην Αθήνα με τι στόχο. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς πάμε να πάρουμε το μερίδιο που μας αναλογεί ανάλογα με τη δουλειά που έχουμε κάνει. Δεν βάζουμε στα παιδιά στόχο, ξέρετε κάτι, αυτή θα είναι η διάκριση ή αυτή θα είναι η αποτυχία. Η δουλειά φέρνει το αποτέλεσμα και αυτή τη στιγμή εμείς θα πάμε να πάρουμε το αποτέλεσμα της δουλειάς. Δεν μπορούμε να πούμε το ότι εξαρτάται καθαρά από την απόδοση της δικής μας ομάδας, γιατί οι ομάδες οι οποίες συμμετέχουν στον όμιλο που βρισκόμαστε, για παράδειγμα το Μαρκόπουλο, που είναι στην Α1 γυναικών, συμμετέχει στο πρωτάθλημα αυτό με τις νεάνιδες του. Οπότε, η Λιούπολη, η οποία βρίσκεται στην Α1 γυναικών, συμμετέχει στο πρωτάθλημα των γυναικών στην Α1 με τις νεάνιδες του. Οπότε δύσκολο, καταλαβαίνετε, λοιπόν, και το Εγάλεο που παίζει στην Pre-League, δηλαδή δύο κατηγορίες πάνω από την κατηγορία τη δική μας που αγωνίζονται οι γυναίκες, έχει αθλήτριες οι οποίες αγωνίζονται στην Pre-League και είναι νεάνιδες του. Πολλές εμπειρίες λοιπόν για τα κορίτσια. Είναι φοβερή εμπειρία. Θα σας πω το ότι από αυτά τα παιχνίδια το μόνο που μπορούν να πάρουν είναι κέρδος, γιατί θα αφομοιώσουν τέτοιες καταστάσεις και θα ζήσουν τέτοια γεγονότα μέσα στο γήπεδο που στο επίπεδο το τοπικό δύσκολα θα μπορούσαν να τις αντιμετωπίσουν. Οπότε όταν θα έρθουν οι απαιτήσεις για να πάμε στην τελική φάση των κορασίδων, που ηλικιακά εκεί ανήκουν, θα έχουν πάρει παραστάσεις φοβερές για την ηλικία τους και πιστεύω τότε να φανεί το όφελος από όλη αυτή την προσπάθεια. Πρόεδρε, ο coach πριν μίλησε για τις αντιπάλους των νεανίδων, έδωσε τη διάσταση των πραγμάτων. Σε ό,τι αφορά τους έφηβους, έχουμε Καμποχώρια, Παμβοχαϊκό και Μήλωνα. Μάλιστα. Πώς είναι τα πράγματα λοιπόν για τους έφηβους? Να σας περιγράψω αυτές τις ομάδες. Ο Μήλωνας είναι μια ιστορική ομάδα της Αθήνας, στην περιοχή της Νέας Μύρνης. Και γηπεδούχος, έτσι. Είναι γηπεδούχος. Είναι μια ομάδα που παίζει στην Α2 ανδρών χρόνια. Και είναι μια, όπως σας είπα, είναι μια ιστορική ομάδα που παίζει ένα ψηλό επίπεδο βόλεϊ και το διατηρεί τα τελευταία χρόνια σε αυτό το ψηλό επίπεδο. Ο Παμβοχαϊκός. Ο Παμβοχαϊκός είναι μια ομάδα από το Βραχάτι Κορινθίας, που μην ξεχνάμε ότι οι άντρες του παίζουν στην Α1 ανδρών. Έτσι. Τα Καμποχώρια Χίου, νομίζω ότι είναι πιο κοντά σε εμάς. Είναι μια ομάδα μιας επαρχιακής πόλης από το νησί της Χίου. Και ίσως είναι λίγο πιο πολύ στα μέτρα μας. Δεν πάβει και ο όμιλος των εφήβων να είναι μια τεράστια πρόκληση για τα παιδιά μας, ακριβώς γιατί σε αυτόν συμμετέχουν ομάδα, στον Παμβοχαϊκό υπάρχουν τρεις παίχτες εθνικής νέων. Υψηλό το επίπεδο λοιπόν. Πολύ ψηλό επίπεδο. Και πάμε όμως και εμείς εκεί για να δείξουμε και εμείς ποιοι είμαστε. Ναι, δευτεραθλητές Ελλάδος. Μια μικρή παρένθεση. Αυτά τα παιδιά που πέρσι βγήκανε δεύτερη στο παιδικό, φέτος είναι τρίτη λυκείου. Το σύστημα της τρίτης λυκείου, το εκπαιδευτικό, δεν αφήνει πολλά περιθώρια αθλητικών διακρίσεων. Άρα δεν μπορούν να έχουν το ποσό προπονήσεως που είχαν πέρσι. Αλλά παρόλα αυτά η ικανότητα και η ποιότητα παραμένει. Γιατί έχουν στην πλάτη τους πολλές ώρες μέσα σε ένα γήπεδο. Δουλειάς. Αν δείτε το σύνθημα των νεανίδων, είναι «By skill, by drill and by will we rise». Δηλαδή, με ικανότητα, σωστά, με δουλειά και με θέληση ανεβαίνουμε. Δεν γίνεται τίποτα στην τύχη. Μήνυμα ζωής είναι αυτό, έτσι, όχι μόνο αθλητικό μήνυμα. Ο αθλητισμός νομίζω ότι γενικά δίνει και τέτοια μηνύματα. Έτσι είναι. Οι δύο πρώτοι περνάνε στην ημιτελική φάση. Είναι δύο όμιλοι στους εφήβους. Μάλλον είναι τέσσερις όμιλοι στους εφήβους. Δύο στη Νότια Ελλάδα, δύο στη Βόρεια Ελλάδα. Οι δύο πρώτοι από τους ομίλους που θα αντιμετωπίσουμε θα περάσουν στην ημιτελική φάση. Θα παίξουν μεταξύ τους Χιαστή
Και οι δύο της Νοτίου Ελλάδος και οι δύο της Βορείου Ελλάδας περνάνε στο Final Four που θα βγει, που θα αναδείξει τον πρωταθλητή της χώρας. Μάλιστα. Θέλω να σταθούμε λίγο στο γεγονός ότι οι έφηβοι κατέκτησαν το πρωτάθλημα Κρήτης με ένα σερί 10-0 στην κανονική διάρκεια. Οι νεάνιδες με ένα 6-0. Κερδίσατε και οι δύο ομάδες. 10-0 και στις νεάνιδες. Μαζί με τους αγώνες που ακολούθησαν. Σωστά. Αυτό ήθελα να πω. Ότι αν βάλετε και τους ημιτελικούς τελικούς απέναντι στα Χανιά, νομίζω ότι αυτό λέει πολλά για τη δουλειά που γίνεται στα τμήματα υποδομής της ΓΕΗ. Έτσι δεν είναι, coach? Θα σας πω. Λέει. Λέει ότι γίνεται μια δουλειά συστηματική. Για μένα δεν έχει να κάνει τόσο με το ότι μπόρεσες και πήρες ένα πρωτάθλημα αίτητος. Έχει να κάνει με τη συνέχεια και με τη συνέπεια αυτού του αποτελέσματος. Δηλαδή, αυτό το αποτέλεσμα μας υποχρεώνει όλους να δουλέψουμε με τέτοιους ρυθμούς και με τέτοια συνέπεια, ώστε και τα επόμενα παιδιά και οι επόμενες φουρνιές που θα έρθουν να έχουν ανάλογα αποτελέσματα. Mm-hmm. Το ότι έτυχε και πήραμε αίτητη το πρωτάθλημα σε 10 αγώνες, ναι, είναι κάτι το οποίο δίνει μια έμφαση στην επιτυχία. Αλλά για μένα δεν είναι τόσο το ότι έβγαλες αίτητο σε ένα πρωτάθλημα, όσο το να έχεις συνέχεια στη δουλειά. Σωστά. Και να μπορείς να πρωταγωνιστείς. Γιατί θα σας πω το ότι αυτά τα παιδιά είχαν ίνδαλμα κάποιες αθλήτριες μεγαλύτερες και ακολούθησαν. Τώρα έχουν γίνει ίδιες ιδάλματα για τα παιδιά που υπάρχουν στις ακαδημίες. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, να υπάρχει συνέχεια στη δουλειά. Σωστά. Πρόεδρε, θέλετε κάτι να συμπληρώσετε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας? Όχι, να συμπληρώσω. Αυτή είναι η φιλοσοφία της ομάδας. Έχει χτιστεί όλο το βόλεϊ της ΓΕΗ πάνω σε αυτό. Και στους άντρες και στις γυναίκες. Μάλλον στο αντρικό και στο γυναικείο κομμάτι. Να υπάρχει συνέχεια, να υπάρχει από πίσω. Φεύγει κάποιος, έχουμε κάθε χρόνο. Φεύγουν παιδιά, πηγαίνουν να σπουδάσουν σε άλλες πόλεις και με χαρά μας τα βλέπουμε να σπουδάζουν αλλού. Αλλά αφήνουν πίσω τους κενά. Αυτά εμείς κάπως πρέπει να τα αναπληρώσουμε. Και τα αναπληρώνουμε. Και τα αναπληρώνουμε εκ των έσω. Είναι η φιλοσοφία του δούλεψε τις υποδομές σου που έχουμε χτίσει όλη στην ομάδα επάνω. Και ελπίζουμε, να σας πω αυτό το κομμάτι που λέει ότι πήραμε τα πρωταθλήματα. Εντάξει, πήραμε τα πρωταθλήματα. Εμείς θέλουμε. Καλό θα είναι για το βόλεϊ της Κρήτης να μην παίρνει η οποιαδήποτε ΓΕΗ ή ξέρω εγώ μεθαύριο μια άλλη ομάδα της Κρήτης τα πρωταθλήματα έτσι αίτητη στο, να υπάρχει με 10-0. Συναγωνισμός. Θέλουμε να δημιουργηθούν και άλλες ομάδες, να υπάρχει συναγωνισμός εδώ για να μπορούμε να πηγαίνουμε και πιο έτοιμοι στα Πανελλήνια. Σωστά. Ώστε άλλο είναι να έχεις πάει με 10 δύσκολους αγώνες επάνω και άλλο να παίζεις κάποιους εύκολους αγώνες εδώ και να πας επάνω στα δύσκολα. Μάλιστα. Άρα το βόλεϊ της Κρήτης χρειάζεται αυτή την αύξηση του ενδιαφέροντος, χρειάζεται αυτή τη δουλειά, τη δουλειά ώστε να μπορέσει να σταθεί και σε πανελλήνιο επίπεδο. Ωραία. Πιο καλά. Να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλή επιτυχία, ό,τι καλύτερο στην επόμενη πολύ. Φάση.